Το ελληνικό τσάι του βουνού, ο σιδερίτη, ε, όπω έχω πει πάρα πολλέ φορέ, είναι ένα μαγικό προϊόν, ένα μαγικό βότανο, το οποίο δυστυχώ σαν χώρα δεν φροντίσαμε ποτέ να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Τα τελευταία χρόνια παρόλα αυτά. Κάποιες εταιρείες, κάποιες ιδιωτικές προσπάθειες έχουν ε, δώσει καρπούς αφού έχουν ανοίξει κάποιες αγορές στο εξωτερικό με αποτέλεσμα την καλλιεργήσιμη γη να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο το οποίο είναι και το στίχημα των επόμενων έτων, να καθιερωθεί δηλαδή το ελληνικό τσάι του βουνού στι αγορέ του εξωτερικού. Βρισκόμαστε στο αποστακτήριο στι εγκαταστάσει τη Herbs Oils και μόλι έχουμε αρχίσει τη συλλογή τσαγιού για το έτο για τη σεζόν 2021. Για για δέκατο συνεχόμενο χρόνο η εταιρεία μας μαζεύει το τσάι το οποίο η ίδια καλλιεργεί με σκοπό την εξαγωγή του σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης. Το τσάι από τη στιγμή που θα συλλεχθεί στο χωράφι ε, έρχεται στι εγκαταστάσει μα ώστε να αποξηρανθεί. Αυτό είναι και μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία και δύσκολη. Είτε με τη μέθοδο ε, τα ματσάκια, όπω βλέπετε πίσω, είτε σε, άλλες, σε άλλου τύπου αποξήρανση με ράφια. Ε, για μία-δύο εβδομάδε πρέπει να, να ξεραθεί το τσάι ώστε να μπορεί μετά να γίνει η διαλογή του και η τυποποίησή του.